Το Προεδρείο της ΑΔΔ Μαγνησίας βρέθηκε σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου, εκφράζοντας την ανησυχία του όχι μόνο για τις διαστάσεις της πανδημίας στην περιοχή, αλλά και για τις δυνατότητες του αχιλοπουλίου να ανταπεξέλθει σε συνθήκες υγειονομικού πολέμου. Οπωσδήποτε θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς, όπως μπορούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση να χτυπήσουμε το καμπανάκι στους αρμόδιους φορείς, στην πολιτεία, στους ιατρικούς συλλόγους, διότι εκπροσωπούμε εργαζομένους και οικογένειες που δεν πάσχουν μόνο από κορονοϊό, αλλά και από άλλες ασθένειες και πρέπει να βρουν ιατρική κάλυψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας που έπρεπε να είναι θωρακισμένο. Αισθανόμαστε ότι είμαστε στο τέταρτο κύμα και έπρεπε να είναι περισσότερο έτοιμα τα πράγματα. Όμως είναι μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης, του νομού, είναι και υφυπουργός σήμερα εδώ, έτσι ώστε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση να περάσουμε στην επόμενη μέρα χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα και χωρίς να θρυμίσουμε νεκρούς. Ο πρόεδρος της ΑΔΔ Μαγνησίας ρωτήθηκε για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας από την 1η Σεπτεμβρίου. Η θέση της ΑΔΔ είναι εμβολιασμός όλων. Δεν θέλω να σχολιάσω παρακάτω.